η σημερινή πρεμιέρα των δίθεν δωρεάν απογευματινών ιατρίων, χειρουργείων από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα της μεγάλης αναμονής των χειρουργείων που μόνο στο νησί μας είναι πάνω από 9.000. Ουσιαστικά τα όποια απογευματινά δωρεάν χειρουργία γίνουν θα είναι ένας μικρός αριθμός, ακριβώς γιατί και η δυνατότητα να γίνονται απογευματινά χειρουργία είναι πολύ περιορισμένο στα δημόσια νοσοκομεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Και από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι για να δοθούν αυτά τα 35 εκατομμύρια, δίνονται περίπου 9 εκατομμύρια στον ιδιωτικό τομέα που κατευθύνονται ιδιαίτερα σε εκείνους στα περιστατικά τα πιο ελαφριά, όπως έγινε και την περίοδο του COVID. Εμείς οι μαχόμενοι υγειονομικοί λέμε ότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να χρηματοδοτούσε και τις μισθοδοσίες των εργαζομένων και τις προσλήψεις επιπλέον προσωπικού, να άνοιγε τις δύο παραπάνω χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές, να άνοιγε τα κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας και ταυτόχρονα να έδινε τη δυνατότητα πρωί και απόγευμα να λειτουργούσαν τα νοσοκομεία. Επί της ουσίας προωθούνται τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία ακριβώς για να συνηθίσει ο κόσμος ότι μετά από ένα χρόνο θα πληρώνει με το αζημίωτο για πράγματα, για υπηρεσίες που έχει ξαναπληρώσει. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει σήμερα μαζί με το λαό πρωί, απόγευμα να λειτουργούν τα νοσοκομεία δημόσια, δωρεάν, με επιπλέον μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 9.200 η εκκρεμή χειρουργία σε όλο το νησί, πάνω από 4.000 μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και βεβαίως η έναρξη των απογευματινών δωρεάν χειρουργείων σήμερα ξεκινάει με 5 χειρουργεία. Και αν κανένας σκεφτεί ότι περίπου γίνονται κάθε μήνα περίπου 100 χειρουργεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σημαίνει ότι στο χρόνο πάνω θα έχουν εξυπηρετηθεί το πολύ 1.200-1.300 συμπολίτες μας. Θετικό μεν, αλλά μπροστά στη μεγάλη εικόνα που είναι οι 9.000 που θα αυξηθούν τα περιστατικά, είναι σταγόνα στον ωκεανό.